Ω την πρωτοφανή υπόθεση εντοπισμού του νεκρού βρέφου σε κάδο απορριμμάτων στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσία, αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων στα τεκμήρια που παραλήφθησαν από τη σκηνή. Στο μικροσκόπιο των ειδικών βρίσκεται γενετικό υλικό που εντοπίστηκε σε καρτέλα στην οποία αναγραφόταν το όνομα του άτυχου βρέφου και η οποία ήταν τοποθετημένη όπω προβλέπουν οι κανονισμοί λειτουργία του νεκροτομείου στην πόρτα του θαλάμου όπου φυλασσόταν ισορρό. Του κοριτσιού, μόλις δύο ημερών και αυτή βρέθηκε σε κάλαθο σκουπιδιών ενώ σε εξειδικευμένε εξετάσει υποβάλλεται και η κουβέρτα με την οποία είχε καλυφθεί η σωρό του βρεφού. Την ίδια ώρα το Υπουργείο Υγεία θέλει αναμονή τη έκθεση γεγονότων και του πορίσματο που θα ετοιμάσει η αστυνομία αναφορικά με τι έρευνε και τι ανακρίσει για την υπόθεση. Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Χριστίνα Γιαννάκη δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο διενέργεια ένορκη διοικητική εξέταση για το συγκεκριμένο περιστατικό που θα περιλαμβάνει και τι συνθήκε νεκροτομή του βρέφου αλλά και την κατάσταση που επικρατεί μεταξύ των μελών τη ιατροδικαστική υπηρεσία. Εμεί εφέραμε τον ιατροδικαστή από το εξωτερικό και κάναμε μια τεράστια προσπάθεια για να έρθει για να μπορεί να πάρει τα δείγματα και συνέβησαν αυτά που συνέβησαν στο νεκροτομείο. Γι' αυτό εμείς το θεωρούμε απαράδεκτο. Θέσο κλητήρα που συνελήφθη ω ύποπτο και αφέθηκε ελεύθερο, στέθηκε σε διαθεσιμότητα μέχρι την ολοκλήρωση του ανακριτικού έργου. Πρόκειται για το άτομο που διακρίνεται στι εικόνε που κατέγραψε το κλειστό κύκλωμα παρακολούθηση του χώρου να εισέρχεται τρει φορέ στο νεκροτομείο και να μεταφέρει σωρού το βράδυ τη μετακίνηση του βρέφου από το θάλαμο στον κάδο απορριμμάτων.